Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι με αξιώνει ακόμα μια φορά, αγαπητοί αδερφοί, να πω λίγα λόγια την αγάπη σας. Επίσης, ευχαριστώ και τους Αγίους Συναργύρους που γιορτάσαμε χτες. Ο Χριστός, για να δείξει στην ανθρωπότητα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτός που φαίνεται, δηλαδή εξωτερικά, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο κόκαλα, κρέα, φιλιά και έντερα, αλλά έχει και πνεύμα, ψυχή, αθάνατη ψυχή. Έχει και σώμα και πνεύμα. Και το σώμα πεθαίνει και μια μέρα θα αναστηθεί, αλλά η ψυχή όμως ζει και μεταθάνατο. Για τούτο, για να δείξει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, πολλές διδασκαλίες μας διδάσκει για την πέραν του τάφου ζωής. Μας διδάσκει και τη γνωστή σε όλους μας διδασκαλία του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου που ακούσαμε σήμερα. Η περικοπή αυτή είναι γραμμένη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχη 19-31. Αλλά ας δούμε πώς ο Ευαγγελιστής περιγράφει αυτήν την περικοπή. Άνθρωπος δεν είναι συμπλούσιο και ενεδιδίσκεται ο προφήρα και δίσον εφαινόμενος καθημέρα λαμπρός. Υπήρχε, λέγει ο Χριστός, κάποιος πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος είχε μεταξωτά ωραία ρούχα και κάθε μέρα είχε στο τραπέζι του από όλα τα φαγητά και εφρενόταν. Στη συνέχεια λέγει, πτωχός δέτησιν ονόματι Λάζαρος, ως ευέλικτο προς τον πυλόν αφήν κομμένος και επιθυμών χορταστήνε από τον ψυχείο των πεπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλεγχον θα έρθει αυτό. Υπήρχε, λέγει, και ένας φτωχός άνθρωπος. Δεν ήταν φτωχός επειδή ήταν τεμπέλης. Όχι. Ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε πληγές στο σώμα. Πήγαιναν τα σκυλιά και έκλειπαν το αίμα από τις πληγές του. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στην εξώπορτα του πλουσίου και περίμενε ώρα με την ώρα ότι θα βγει η περαίτρια του πλουσίου να την άξει το τραπεζονά μάντελο με τα ψίχουλα και τις μπουκές που έπαθαν από το τραπέζι του πλουσίου. Και καθώς είπα, πήγαιναν και τα σκυλιά και έγλυφαν το αίμα. Εδώ ο Χριστός μας γράφει, μας περιγράφει πώς ζούσαν εδώ στη γη και οι δύο αυτοί άνθρωποι. Ο ένας καλοπερνούσε, ο άλλος κακοπερνούσε. Και στη συνέχεια λέει, εγένε το δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήν αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όλα τα πράγματα, αδελφοί μου, έχουν αρχή και τέλος. Έτσι, όπως γεννηθήκαμε,
μια μέρα θα πεθάνω. Θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέρα του τάφου ζωής. Έτσι ήρθε η ώρα να πεθάνουν και αυτοί οι δύο άνθρωποι να φύγουν από τον κόσμο τους. Και πρώτα πέθανε ο Λάζαρος, ότι το σώμα του ήταν πολύ ταλαιπωρημένο, δυστυχισμένο, πληγωμένο και δεν μπορούσε να αντέξει. Πέθανε αυτός πρώτα και οι άγγελοι του Θεού παίρνουν την ψυχή του Λαζάρου και την οδηγούν στο παράδεισο, στον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάθη. Το ετάθη, αγαπητοί αδερφοί, δεν σημαίνει ότι τον έθαψαν επειδή και τον Λάζαρον έθαψαν, αλλά το ετάθη σημαίνει τούτο. Μαζεύτηκαν όλοι οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι μεγεστάνοι από όλα τα κράτη της γης να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Αυτό σημαίνει το ετάφη. Όπως και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, βλέπουμε όταν πεθαίνει κανένας μεγάλος κατά κόσμο άνθρωπος, μαζεύονται από όλα τα κράτη να τον οδηγήσουν την τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Και συνεχίζει ο Χριστός. «Εν το άδε πάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εν βασάλης, ορά τον Αβραάμ απομακρώθε και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησόμε και πέμψω Λάζαρον για να βάψει το άκρο του δακτύλου του ύδατος και καταψύξει τη γλώσσα μου ότι ορεινόμε εν τη φωνή τάφου». Κι αυτός που εδώ στη γη δεν το θεωρούσε για τίποτε, για σκοπίδι τον έλεγε κάθε μέρα στην πόρτα του, ξαπλωμένος. Δεν τον έδινε σημασία. Τώρα όμως τον έχει ανάγκη και παρακαλάει τον Αβραάμ και το λέγει, επειδή τον βλέπει από μακριά, να είναι στο κόλπο του, να χαίρεται. Και παρακαλάει τον Αβραάμ και του λέγει, σε παρακαλώ πατέρα Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να μου το βάλει στο στόμα να δροσίσει λίγο τη γλώσσα μου. Διότι και έχουμε εγώ εδώ, σε αυτήν την φλόγα της κολάσσιος. Είπε δε Αβραάμ, τέκνον, νίσθητη, ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νην δε, όδε παρακαλείτε, σι δε οδενάς. Και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα ειστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς εμάς μη δίνονται, μη δε ετήθεν προς εμάς διατερώσει. Ο Αβραάμ όμως είπε, παιδί μου, για θυμίσου, όταν ήσουν στη ζωή, στη γη, εσύ είχες από όλα τα καλά, με ωραία ρούχα ντυμένος, όλα τα φαγητά είχες στο τραπέζι και εφερνόσουνα κάθε μέρα. Και ο Λάζαρος περίμενε ώρα με την ώρα πότε θα βγει η περαίτριά σου να τεινάξει το τραπέζο μάντελο με τα ψίχολα. Και όπως τα πουλιά μαζεύουν ένα-ένα τα ψίχολα, έτσι και αυτός μάζευε τις μπουκές που έπεφταν από το τραπέζι σου για να φάει. Αλλά από όλα αυτά που συνέβη στη γη, αναμεταξύ μας υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, ένα μεγάλο φραγμό, ώστε ούτε εμείς που είμαστε εδώ μπορούμε να έρθουμε σε εσάς, αλλά ούτε εσείς που είσαστε αυτού μπορείτε να έρθετε σε εμάς. Είπε δε, ερωτώ ουν σε πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου.
έχω 15 αδερφούς. Όπως διαμαρτύρεται αυτής, να μην και αυτή ένθωση εις τον τόπο τούτον εις Βασά. Και επειδή ο πλούσιος αδερφή μου δεν μπόρεσε να καταφέρει το Λάζαρο να του δροσίσει την γλώσσα του, δια δευτέρα φοράν παρακαλάει τον Αβραάμ και του λέγει: «Σε παρακαλώ, πατέρα Αβραάμ, να τον στείλεις στη ζωή, στην άλλη ζωή, στο πατέρα μου, στο σπίτι μου, διότι έχω 5 αδέλφια και είναι και αυτοί σκληροί, όπως ήμουνα και εγώ. Να ειδοποιήσει ότι στην πέραν του τάφου ζωής υπάρχει παράδεισος και κόλαση, για να μετανοήσουν, να μην έρθουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο του βασανισμού». Λέγει αυτό ο Αβραάμ, έχω συμμορία και τους προφήτας. Ακουσάτουσαν αυτό. Ο Αβραάμ όμως είπε: «Τα αδέλφια σου και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει τον προφήτη Μωυσή και τους άλλους προφήτα». Με άλλα λόγια λέγει ο Αβραάμ, έχουν την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη. Ας ακούσουν εις αυτήν. Ο δε είπε, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τες από νεκρόν πορευθεί προς αυτούς μετανοήσωση. Αυτός όμως είπε, όχι πατέρα Αβραάμ, δεν θα ακούσουν στην Αγία Γραφή, αλλά αν κανείς πεθαμένος θα πάει και θα ειδοποιήσει να πει τι γίνεται εδώ, τότε θα μετανοήσουν και θα πιστεύσουν. Είπε δε αυτό η Μωυσέως και των προφητών που κακούσιν, οδε αν της εκ νεκρών αναστεί, πιστήσουν. Ο Αβραάμ όμως είπε, αν δεν θα ακούσουν στην Αγία Γραφή τον Μωυσή και στους άλλους προφήτας, ούτε αν κανένας πεθαμένος θα αναστηθεί και θα ειδοποιήσει, θα πιστεύσει. Αυτά με απλά λόγια, αγαπητοί αδερφοί, μας διδάσκει η περικοπή που ακούσαμε σήμερα. Τι άλλη διδασκαλία έπρεπε να πει ο Χριστός για να μας διδάσκει ότι η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φτιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου? Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επάνω σε αυτή την περικοπή έκανε παρακαλώ 7 κηρύγματα και είπε ότι όσα κηρύγματα και να κάνουμε δεν θα μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα νοήματα που έχει αυτή η περικοπή. Τελειώνοντας, αγαπητοί αδερφοί, ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Αυτό που είπε ο πλούσιος στον Αβραάμ, να στείλει τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του, να ειδοποιήσει ότι υπάρχει άλλη ζωή στα αδέλφια του. Αυτό που ζητούσε ο πλούσιος, αδερφοί μου, ζητάνε όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα και χριστιανοί που διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά δεν την πιστεύουν σαν λόγο του Θεού, τη διαβάζουν σαν εφημερίδα. Έτσι ζητάνε να έρθει ένας πεθαμένος να μας οδηγήσει, να μας πει τι υπάρχει πέραν του τάφου ζωής. Ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανοίξει τους τάφους και να βγουν όλοι οι πεθαμένοι έξω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος που δεν το κάνει, ότι οι άπιστοι και θάματα να ειδούν δεν θα πιστεύσουν.
Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού δεν είδαν θαύματα, δεν είδαν νεκρούς να αναστηθούν, πίστεψαν όμως όλοι. Όχι. Και πράγματι, όταν ο Χριστός έκανε τα θαύματα, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι το άρχοντι των δαιμονίων ευγάλει τα δαιμόνια. Με τη δύναμη του Μπελζεμπούλ βγάζει τα δαιμόνια. Όταν ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο που είχε 4 ημέρες στον τάφο, άλλοι πίστεψαν, άλλοι δεν πίστεψαν. Και αυτοί που δεν πίστεψαν, ακούστε τι έλεγαν. Υπηρούμε ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία πει. Τι να κάνουμε, λένε, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε πολλά θαύματα. Τι να κάνουμε, λένε. Και όχι μόνο ζητούσαν, έκαναν συνέδριο να φωνεύσουν τον Χριστό, αλλά και τον Λάζαρο. Ότι πολλοί πήγαν κοντά στον Χριστό να δουν και τον Λάζαρο που είχε αναστήσει. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, ότι οι θαύματα και πεθαμένους να αναστηθούν δεν θα πιστέψουν οι άπιστοι. Ο δεύτερος λόγος, ο Θεός δεν ανοίγει τους τάφους για να βγουν οι πεθαμένοι αυτή τη στιγμή. Είναι τούτο, ότι θα δώσει ψωμί και πολλή δουλειά στον διάβολο. Πώς? Παραδείγματος χάρη. Όταν αφήστε το μικρό να πέρα, να πάει όπου θέλει, αφήστε το ίσιο καθένα. Όταν ο Θεός είχε τους προφήτας, ο διάβολος είχε τους ψευδοπροφήτας, παραδείγματος χάρη, όταν ο Θεός είχε τον προφήτη Ηλία, ένας ήταν ο πραγματικός προφήτης του Θεού, αλλά στα σημέρα του προφήτου Ηλία ήταν, παρακαλώ, 850 ψευδοπροφήτες. Ψευδοπροφήτη. Στα σημέρα του προφήτου Μικαίου ένας ήταν ο πραγματικός προφήτης του, αλλά υπήρχαν άλλοι 400 ψευδοπροφήτες. Όταν ο Θεός είχε τους Αποστόλους, ο διάβολος είχε τους ψευδαποστόλους. Όταν ο Θεός είχε τους πραγματικούς διδασκάλους του Ευαγγελίου, ο διάβολος είχε τους ψευδοδιδασκάλους. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στην αρχή λέγει: «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτεν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι». Παρουσιάστηκαν στο λαό, λέει, ανάμεσα στους πραγματικούς προφήτες, ψευδοπροφήτες, διαβολοπροφήτες, όπως και ανάμεσά σας θα παρουσιαστούν ψευδοδιδάσκαλοι, δηλαδή οι αιρετικοί ανά τους αιώνας. Γι' αυτό το σκοπό, αδελφοί μου, ο Θεός δεν στέλνει πεθαμένους. Έχουμε την Αγία Γραφή. Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος του Θεού. Η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, μοιάζει σαν τον ήλιο. Όλα τα άλλα βιβλία μπροστά στην Αγία Γραφή μοιάζουν σαν τα κεριά. Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Να πιστέψουμε στα λόγια της Αγίας Γραφής. Και τότε θα πιστέψουμε και στην Ανάσταση, ότι υπάρχει πέραν του τάφου άλλη ζωή. Έτσι να περάσουμε καλά και εδώ σε αυτή τη ζωή, τη ψεύτικη ζωή, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, να πάμε στη πέραν του τάφου ζωής, να πάμε να είμαστε μαζί με τους πατριάρχες, προφήτες, αγίους και αποστόλους της εκκλησίας μας, την Επωράνη, βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.